Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Είναι ένα από τα αγαπημένα παιδιά του ελληνικού τραγουδίου, από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του ραδιοφώνου, και είναι αυτός που μαζί με τους αδερφούς Κατσιμίχα άλλαξαν το τοπίο της ελληνικής μουσικής τα τελευταία χρόνια, όπως μου έλεγε ο Γιώργος Νταλάρα σε μια παλιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή. Ορφέα Περίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν τα ξέρει καλά ο Γιώργος Νταλάρα. Οι Κατσιμιχαίοι είναι τουλάχιστον 10 χρόνια νεύτεροι. Έχουν βγει πιο μπροστά από μένα. Βέβαια, ναι, μαζί. Ξεκίνημα από αυτούς και μετά εσύ. Έτσι μου είχε πει κάποτε. Τον ευχαριστώ πολύ ωστόσο και εσένα για τα καλά σου λόγια. Αυτό το άχνας εδώ το λέμε και εμείς με τον ίδιο αναστεναγμό, γιατί μας λείψατε. Μας έλειψαν αυτές οι επισκέψεις στην πόλη μας και αυτές οι φωτεινές βραδιές με τα αγαπημένα τραγούδια. Ναι, σε όλους μας λείψανε. Νομίζω ότι ήρθε η εποχή, έτσι δεν είναι? Ναι, σιγά σιγά πρέπει να ξαναμπούμε στα κανονικά πράγματα. Με όλα αυτά βέβαια τα άσχημα και τα, θλιβερά, και τα θλιβερά που γίνονται πολύ κοντά μας πια, πολύ κοντά μας. Ναι, ναι. Πώς σε συναντάμε αυτόν τον καιρό? Εδώ πέρα, δημιουργικά, δηλαδή έτσι αισθάνομαι μια, ας πούμε, μια επιθυμία να φτιάξω καινούργια τραγούδια. Έχω έτσι μια καλή διάθεση. Ναι, είναι και αυτές οι βραδιές με τον Μανώλη Ανδρουιδάκη. Μαζί μας έρχεστε την Παρασκευή, έτσι με δύο κιθάρες. Για πες μου, πού θα μας ταξιδέψετε? Αυτή η παράσταση με τον Μανώλη Ανδρουιδάκη είναι ένα, πώς να σου πω, σαν όνειρο χρόνων. Με τα όργανα που έχουν γραφτεί τα τραγούδια, που είναι με μια κιθάρα, μόνο που ο Μανώλης, επειδή είναι ένας βιρτουόζος, είναι σαν τρεις κιθάρες μαζί. Ναι. Και με τιμά ιδιαίτερα και με κολακεύει αυτή η συνεργασία, γι' αυτό και κρατάει έτσι 2 χρόνια τώρα. Επειδή είναι ένας μουσικός... κατ' εμέ παγκόσμιας ακτινοβολίας. Θα κάνουμε και συναυλίες στο εξωτερικό με τον Μανώλη. Ωραία. Ιδιαίτερος μουσικός δηλαδή. Πού θα μας ταξιδέψετε την Παρασκευή? Πέρα από τα δικά σου τραγούδια, θα περιμένουμε και κάποια άλλα απρόβλεπτα πράγματα? Ναι, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης είναι και συνθέτης. Το ξέρω, ναι. Θα παίξουμε 1-2 τραγούδια δικά του. Θα τα τραγουδήσει ο Μανώλης, θα τραγουδήσω κι εγώ. Και μετά, ό,τι αγαπάει η ψυχή μας. Ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης έχει συνεργαστεί με έναν συντοπίτη μας και φίλο, τον Γιώργο Κλεφτογιώργο, σε ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Αυτό δεν το θυμάμαι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο στη φωνή. Εδώ με πιάσει αδιάβαση. Ναι. Είναι για τον Αντετοκούμπο, ένα τραγούδι που γράψανε, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Σε προτρέπω να το ακούσεις. Ίσως στο χρόνο τώρα πια. Κατάλαβα. Τα τραγούδια γυμνά, χωρίς ενορχιστρώσεις πολλές. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον είναι από τα περάσματά σου εδώ, να έρχεσαι με τέτοιο τρόπο, μόνο με κιθάρες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω χρόνια. Πρέπει να είναι και 10 πιθανόν, που έχω να παίξω έτσι σε κλειστό μικρό χώρο στο Αγρίνιο. Και καλοκαίρι. Ναι, η τελευταία φορά ήταν 29 Μαρτίου του 2014 που είχες έρθει. Μάλιστα. Ναι, επειδή είσαστε φακελωμένοι όλοι, ξέρουμε και ακριβώς τις ημερομηνίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τα τραγούδια να παίζονται με την κιθάρα μόνο στο κοινό, στον κόσμο? Και πόσο συγκινητικό για σένα, έτσι, να ξαγυρνάς στα αρχικά στάδια των τραγουδιών που γεννήθηκαν, έτσι, τα πρώτα βλέμματά τους, οι ματιές τους στον έξω κόσμο? Επειδή είναι εκτεθειμένα τραγούδια με μία κιθάρα, είσαι υποχρεωμένος να παίξεις καταρχήν καλά για να μην εκθέσεις το τραγούδι. Ενώ όταν παίζουν πολλοί μαζί, μπορεί να καλυφθεί ένα λάθος. Όταν πρόκειται για 2 όργανα, τα πράγματα είναι αυστηρά. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια. Όχι ότι
κατέβαινε μέσα στο γήπεδο με ητοπάθεια και άγχος. Αλλά αυτό είναι μια αλήθεια, ότι τα κομμάτια είναι εκτεθειμένα και πρέπει να είσαι καλός μουσικός για να τα υποστηρίξεις. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο και από τους δυο σας. Έτσι. Έχω το Μανώλη τώρα, εντάξει, είμαι ίσιο. Λοιπόν, αν υπομονείς να βρεθείς έτσι με το κοινό και με αυτά τα βλέμματα, τα ζεστά και τον κόσμο που ανυπομονεί να τραγουδήσεις. Ξέρεις, Ορφέ, ακούγοντας τα τραγούδια σου ξανά και ξανά και κάποια μετά από καιρό, είναι πιο φωτεινά από ό,τι ήταν, δεν ξέρω, στα πρώτα ακούσματα, όταν έμπαινα στις καρδιές μας. Ξανακούγοντας τα, όχι μόνο δεν είναι παλιά, είναι ακόμη πιο φωτεινά, κάπως έτσι τα φαντάζομαι. Κοίταξε, αυτό είναι τόσο τιμητικό που μου λες. Είναι μάλλον επειδή με αγαπάς. Αλλά έτσι, πώς το λένε, είναι πολύ ωραία εκφρασμένο. Δεν μου το έχουν ξαναπεί. Δεν Κοίταξε, ξέρω. Ο Ναζίμ Χικμέτ είχε πει ένα ωραίο. Περισσότερο από τους ανθρώπους, τα τραγούδια τους αγάπησα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί έτσι δημιουργούν ένα μύθο και είναι μια, πώς να το πει κανείς, μια τέχνη δύσκολη μεν και απαραίτητη. Είναι το τραγούδι μια συντροφιά, είναι... Ναι, βέβαια. Και σε αυτές τις μέρες που πέρασαν και τους μήνες, έτσι, τους δύσκολους με όλα αυτά τα πράγματα και τους περιορισμούς, η μουσική ήταν. Αλήθεια, σε σένα όλο αυτό το διάστημα λειτουργήσε δημιουργικά, δηλαδή υπάρχουν καινούργια πράγματα που μπορούμε να περιμένουμε από σένα τους επόμενους μήνες. Επειδή κλείστηκα και μέσα και επειδή γενικώς είμαι κλεισμένος, όπως είναι κάθε, ας πούμε, άνθρωπος που εργάζεται με το τραγούδι, εμένα μάλλον καλό μου έκανε από αυτή την άποψη. Αλλά από κάθε άλλη άποψη, τι να λέμε τώρα και τι να κρίνουμε, ας πούμε. Τι ήταν αυτό που δημιούργησε η πανδημία και τι θα μας αφήσει σαν ουρά, ο πόλεμος, η οικονομική κρίση και δηλαδή η 9 πληγές του Φαραώ. Είναι μεγάλα ζητήματα και μεγάλες πληγές, όπως λες. Αλλά να περιμένουμε κάτι καινούργιο από σένα τα επόμενο διάστημα. Υπάρχει σίγουρα κάτι. Σίγουρα. Θα ακούσουμε, όπως τους παλιούς καιρούς που τα προβάλλανε στον κόσμο οι καλλιτέχνες, κάτι την Παρασκευή. Υπάρχει περίπτωση. Αυτό τώρα, σε αυτή τη φάση τώρα με βρήκε το τηλεφώνημα, πώς να παρουσιάσω κάτι καινούριο, ας πούμε, δηλαδή για πρώτη φορά εννοώ. Άντε, θα μας κάνεις τη χάρη εδώ, στην πόλη μας. Εκεί νιώθω οικία πολύ. Και είναι σαν το σπίτι μου που λένε, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν. Είναι μέρος που σε εμπνέει, είναι η λίμνη, είναι η καθαρή φύση, είναι πολύ αγαπημένο μέρος το Αγρίνιο. Λοιπόν, σε περιμένουμε και ξέρεις πόσο σε αγαπάμε, Ορφέα, αλλά θα ήθελα να μου πεις, πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου πεις και για το τοπίο της ελληνικής μουσικής σήμερα, εσύ που το ζεις εκ των έσω. Πώς είναι, το ποστήρι μεσογεμάτο ή μεσόγειο? Δεν ξέρω πώς είναι. Δεν είμαι κι εγώ τόσο πολύ της έρευνας, ας πούμε, και δεν μαθαίνω τι κινήσεις, αν υπάρχουν νέα ρεύματα, δεν ξέρω. Κάνω κι εγώ αυτό που κάνουμε συνήθως, δηλαδή είμαι κλεισμένος, ας πούμε, και γράφω και διαβάζω και στίχους και μουσικές και τέτοια πράγματα. Είμαι απορροφημένος. Δεν γνωρίζω τα μουσικά ρεύματα και τα μουσικά πράγματα, τι γίνεται συνήθως. Αν ήταν κάτι δυνατό, θα το είχα πάρει χαμπάρι. Δεν νομίζω ότι κάτι συμβαίνει. Τώρα ίσως σε πιάνω εξαπρόπτω, αλλά υπάρχει ένας στίχος ο οποίος σε έχει ταράξει τελευταία, διαβάζοντάς τον? Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν πράγματα που σε, πώς να το πει κανείς,
σου δημιουργούν συναισθήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο με τα συναισθήματα παίζουμε εμείς. Ναι, ναι. Όλο κάτι υπάρχει, κάτι διαβάζω, κάτι μου έρχεται. Είναι, ξέρεις, το τραγούδι μια... λίγο δύσκολο να το περιγράψεις πώς θα δημιουργηθεί, τι θα σε εμπνεύσει. Ξέρω εγώ, να, παράδειγμα, στον προηγούμενο χιονιά, λέει το μετεωρολογικό δελτίο ότι πάνω από την Αττική θα συναντηθούν οι ανέμοι βοράς και νότος και θα δημιουργήσουν βροχοπτώσεις. Αυτό είναι τραγούδι, εκεί που συναντιούνται οι ανέμοι. Ναι. Μάλιστα. Μου θυμίζεις το ένα δικό σου, έτσι, η Λαγιαλή. Ναι. Μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι. Ναι. Κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα σου θυμίσω ένα ωραίο στίχο που σου είχε δώσει κάποτε ένας κοινός μας φίλος και πολύ αγαπημένος, ο Θοδωρής Γκόνης. Ένα τραγούδι που λέει: «Στο τραγούδι μου κοιμάται μια γυναίκα όμορφη». Μα δεν είναι καταπληκτικός στίχος. Μόνο. Φοβερός ο Θοδωρής. Και έχει βγάλει και ένα βιβλίο τελευταία, το οποίο δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Το μαύρο, το κορακί χρώμα. Το μαύρο φόρεμα του κόρακα. Το παρουσιάσαμε πριν από δύο. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραία και τα τραγούδια που έκανε με το Φώτη Σιώτα. Δεν τα έχω ακούσει ούτε αυτά, δυστυχώς. Δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Δεν τα έχω ακούσει. Θα τα ακούσω τώρα. Τώρα αυτές τις μέρες, δηλαδή, μιλούσαμε με τον Θοδωρή και ήμουν πολύ αδιάβαστος. για άλλη μια φορά. Εντάξει. Φρόντισε να περάσεις τις εξετάσεις για να μην πας με το εξεταστέως. Οι εξετάσεις είναι τώρα την Παρασκευή. Την Παρασκευή, ωραία. Οι πρώτες. Σε περιμένουμε με χαρά και με πολύ αγάπη, ξέρεις, Ορφέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση θα πούμε και σε ευχαριστώ. Καλή αντάμωση και καιρού θέλοντος και καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ Ορφέα. Καλό βράδυ. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.